δολαρίου. 95 χρόνια ζωής και διαμόρφωσης του Κυπριακού Επιχειρήν γιόρτασε χθες το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο σε ένα επίσημο φιλανθρωπικό δείπνο. Την αδιάλειπτη παρουσία και προσφορά του στα οικονομικά, επιχειρηματικά και κοινωνικά δρόμενα του τόπου συμπληρώνει φέτος το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κύπρου, γιορτάζοντας 95 χρόνια ζωής. Στο περιθώριο ενός φιλανθρωπικού δείπνου που πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, πολιτιακοί αξιωματούχοι και επιχειρηματίες του τόπου έδωσαν το παρόν τους. Ο επιμελητηριακός θεσμός στην Κύπρο πλησιάζει τον ένα αιώνα αδιάλειπτης προσφοράς προς την οικονομία και το επιχειρήν. Ένα επίτευγμα που για όλους εμάς τους επιμελητηριακούς περιποιεί τιμή και υπερηφάνεια. Ως ένα σημαντικό συνοδοιπόρο των εκάστοτε κυβερνήσεων στην ευημερία, την επιχειρηματική πρόοδο και την οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου, χαρακτήρισε το ΚΕΒΕ Υπουργός Ενέργειας, τονίζοντας την τεχνογνωσία και το δυναμισμό που επέδειξε το ΚΕΒΕ για την αντιμετώπιση των διαφορών προκλήσεων του τόπου. Το σύνθημα της απόψινής εκδήλωσης υπό τον τίτλο «Επιχειρήν με ιστορία» αντανακλά την πετυχημένη πορεία του ΚΕΒΕ όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα η παγκόσμια αλλά και η εθνική μας οικονομία βρίσκονται αντιμέτωπες με τεράστιες προκλήσεις. Το ΚΕΒΕ θα πρέπει να σταθεί και πάλι δίπλα στις κυπριακές επιχειρήσεις. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την δυνατότητα να στηρίξουν την προσπάθεια ενίσχυσης του Παγκύπριου Συνδέσμου Φύλων Νευροπαθών και το Σύνδεσμο Θερμοκοιτίδα Αγάπης μέσω της ηλεκτρονικής δημοπράτησης συλλεκτικών αντικειμένων.